ταραντάκια, χαμός έχει. Συγχαρητήρια, Δημητρό. Ήταν ωραία, περάσαμε καλά. Αλήθεια. Κέρδισαν σπίτι. Κέρδισαν χρήματα. Κέρδισαν. Πόσα. Κέρδισαν 10.000 ευρώ. Μπορούσαν να συνεχίσουν, αλλά είπαν για ασφάλεια για να κρατήσουν τα 10.000 και να μείνουμε σε αυτά. Τα κλεμμένα όνειρα. Ακριβώς. Γεια σας, minute to win it, λοιπόν. Από τι ώρα έχετε έρθει? Εμείς 2.30, ο κύριος Παπαδόπουλος ήρθε στις 4, δεν ξέρω. 4 και. Αυτό είναι το νούμεράκι μου. Μετά πάω στο τσίρκο. Μετά από αυτό. Είναι εκπληκτική, θα. Θα με ματιάσουν. Έχω βάλει το ματάκι γιατί θα με ματιάσουν αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το δυνατό σημείο του καθενός, πιστεύετε? Εγώ μόνο με το ποτήρι, για τίποτα άλλο. Το δυνατό μου σημείο εμένα ήταν να κάθομαι και περιμένω να παίξουν οι άλλοι. Θα δίνεις καλές οδηγίες, να υποθέσω. Ψέματα λέει. Τα δίνει όλα. Υργάκια. Σαν το γιοφύρι της Άρτας είναι, γιατί το χτίζει και το γκρεμίζει σε... Τα χέρια της. Και σε χρόνο τετέ. Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Σου πω σε ένα λεπτό. Μη σου πω και minute to minute. Σπίτι γενικά είστε έτσι... Να παίρνουμε τα χαρτιά και τα ποτήρια και να κάνουμε. Εγώ πετάω τα πιάτα στο νερά και τα πιάνω με τα πόδια. Θα κερδίσετε τους υπόλοιπους. Σίγουρα, σίγουρα. Είμαστε η δυνατή ομάδα, είμαστε οι καλύτεροι. Πάμε μπροστά. Τρέχα. Βαράει. Μπαλαρίνα. Τόχι. Μπράβο. Τάμενος Δερβίσης. Φύγα μαζί. Έτσι. Μπορώ να τα αρέσει. You've got to pump it up. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια περίεργη τριπλέτα. Έχουμε το μήλον της Έριδος. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι μισιούνται. Αλλά εδώ πέρα, ωστόσο, καταφέρατε και νομίζω συνεργαστήκατε άψογα. Και συνεργαστήκατε ακόμη και συνεχίζουμε. Μέχρι πού φτάσατε, τι έγινε? Στα 10.000. Στα 10.000 σταματήσαμε γιατί είχαμε μία ζωή πια και λίγο αγχωθήκαμε. Ποιο γιατί... την έχασε τις προηγούμενες, μάλλον ποιο τις έχασε? Εγώ έχασα μία. Και εγώ έχασα άλλη μία. Οι άντρες σας χάσατε. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Τι να κάνουμε. Μην βάζω την αρχά η Βάσο. Δεν είμαστε τόσο ικανοί όσο η Βάσο. Και ήταν το καλύτερο που στον καθένα που έμεινε η εμπειρία εδώ στο παιχνίδι. Η Βάσο Λασκαράκη νομίζω. Έλα βλακίες. Don't you know, pump it up. Εγώ νόμιζα ότι ευχαριστήθηκα περισσότερο το τελευταίο που ήταν τα μπαλόνια που είχαμε την αγωνία αν θα το κάνει ο Κωνσταντίνος. Γιατί βλέπαμε ότι το είχε, αλλά ήταν η κατά μια ότι χτυπούσαν τα μπαλόνια μεταξύ τους και εκεί αγχώθηκα πάρα πολύ. Στην τρίχα το παιχνίδι εκεί είναι στη λεπτομέρεια. Αλλά εντάξει. Εγώ το χάρηκα πολύ εκείνο. Δηλαδή η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Μου μείναν για τα μπαλόνια, μου έμεινε και πάρα πολύ που βάζαμε με τον Ορφέα τα χαρτιά. Πώς καταφέραμε και πέσανε μαζί. Μπράβο, καλύτερο ότι πήγαν και σε πολύ καλό σκοπό. Εντάξει, βρε Δημήτρη, χαμογέλα λίγο. Είναι σήμερα μέρα περίεργη, γι' αυτό. Γιατί? Πολύ ωραίο ψώνιο. Πάμε. Λοιπόν, προχωράμε. Και πόσο του μηνός έχουμε σήμερα? 24.